Εδάφια από τη σελίδα 659 είναι από το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης, τον Ι Α κεφάλαιο. 51 κεφάλαιο από το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης. Κεφάλαιο 51, Ι Α κεφάλαιο. Ακούσατε μου, σείς οι ακολουθούντες τη δικαιοσύνη, οι ζητούντες των Κύριων. Εμβλέψατε εις τον βράχον εκ του οποίου ελατομήθητε και εις το στόμιον του λάκου εκ του οποίου ανορίχθητε. Εμβλέψατε εις τον Αβραάμ, τον πατέρα σας και εις την Σάρα ή τη σας εγέννησε, διότι εκάλεσε αυτόν όντα ένα και ευλόγησε αυτόν και επλήθην αυτόν. Ο Κύριος θέλει παρηγορήσει τη Σιών. Αυτός θέλει παρηγορήσει πάντα στους ηρημωμένους τόπους αυτής και θέλει κάμει την έρημον αυτής ως την Εδέμ και την ερημίαν αυτής ως παράδεισο του Κυρίου. Ευφροσύνη και αγαλίασης θέλει ευρίσκεστε εν αυτή δοξολογία και φωνή ενέσεως. Άκουσον μου λαέ μου και δώσ' μου ακρόασιν εις εμέ έθνος μου, διότι νόμος θέλει εξέλθει απαρεμού και θέλω στήσει την κρίση μου διαφώς των λαών. Η δικαιοσύνη μου πλησιάζει, η σωτηρία μου εξήλθε και οι βραχίονές μου θέλουν συγκρίνει τους λαούς. Η νήση θέλουν προσμένη εμέ και θέλουν συνελπίζει επί των βραχίωνά μου. Υψώσατε τους οφθαλμούς σας εις τους ουρανούς και βλέψατε εις την γη κάτω, διότι οι ουρανοί θέλουν διαλυθεί ως καπνός και η γη θέλει παλαιωθεί ως ημάτιον και οι κατοικούντες εν αυτοί θέλουν η αποθάνει εξίσου. Αλλά η σωτηρία μου θέλει είστε εις τον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θέλει εκλείψει. Ακούσατε μου εσείς οι γνωρίζοντες δικαιοσύνη, λαέ εν την καρδία του οποίου είναι ο νόμος μου, μη φοβήστε τον ονειδισμό των ανθρώπων. Μη δε ταράτεστε εις τα σύβρις αυτών, διότι ο σημάτιον θέλει καταφάγει αυτούς ως κόλυξ και ο σμαλίον θέλει καταφάγει αυτούς ως εις. Αλλά η δικαιοσύνη μου θέλει μένει στον αιώνα και η σωτηρία μου εις γενεάς γενεών. Και εμείς βλέπουμε και παρατηρούμε την παρουσία του Θεού, τη δόξα του Θεού. Βλέπουμε την παρουσία των αδελφών μας και ευχαριστούμε τον Θεό και για τα αδέλφια μας που έφερε από το Τέξας και από τον Οκλαχώμα και τον αδελφό μας τον Ρόντρι. Καλά όμως, εκείνο που εμείς δεν βλέπουμε είναι τι ακριβώς συμβαίνει στην προσωπική ζωή του καθενός. Και αυτό ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το βλέπει ο Θεός. Εμείς βλέπουμε το φαινόμενο. Ο Θεός διακρίνει την καρδιά του ανθρώπου, διακρίνει τη ζωή του ανθρώπου, διακρίνει τις χαρές του ανθρώπου, αλλά πολύ περισσότερο διακρίνει τις θλίψεις, τα προβλήματα, τις αγωνίες και τις αμηχανίες των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο προφητικός λόγος του Θεού περιγράφει λέγοντας «Ακούσατε μου, εσείς οι ακολουθούντες τη δικαιοσύνη και ζητούντες τον Κύριο». Και εκείνο που έχει σημασία είναι ποιος μιλάει και σε ποιον απευθύνεται. Και αυτός που μιλάει μέσα στο Λόγο των Άγιων είναι ο ίδιος ο Θεός. Και απευθύνεται σήμερα σε μας, που ακολουθώντας τη δικαιοσύνη του Θεού ήρθαμε σήμερα εδώ. Και βλέποντας τις δυσκολίες στη ζωή μας, γιατί ποιος από εμάς έχει την παρησία να σηκώσει το χέρι του και να πει ότι η ζωή μου είναι ανθόσπαρτη, ευτυχισμένη και χαρούμενη? Γιατί καθένας από εμάς σηκώνει το δικό του φορτίο, το δικό του βάρος. Διαφορετικό ένας από τον άλλον, αλλά παραμένει φορτίο και βάρος. Σε εμάς λοιπόν απευθύνει το Λόγος του Θεού που ακολουθήσαντες τη δικαιοσύνη του Θεού είμαστε σήμερα εδώ, μέσα στην ταλαιπωρία μας, στη θλίψη μας, και ήρθαμε για να εξητήσουμε τον Κύριο. Ήρθαμε προσκαρτερούντες την επέμβαση του Θεού στη ζωή μας. Αμήν αδελφοί. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε ο Θεός να αποκαλυφθεί και πάλι δυνατός. Πολλές φορές μας έχει βοηθήσει. Μας έχει προφυλάξει, μας έχει ελεήσει. Αλλά σήμερα θέλουμε για τα σημερινά μας αιτήματα, για τις σημερινές μας δυσκολίες, για τις σημερινά μας προβλήματα. Και εκείνο που βλέπουμε είναι ένας κόσμος γεμάτος κακία. Είτε στη δουλειά μας, προϊστάμενοι, φυστάμενοι, πελάτες, προμηθευτές, συνάδελφοι,
είτε στη γειτονιά μας, εκείνο που βλέπουμε είναι οι δύσκολες καταστάσεις που περνάμε, η αγωνία που έχουμε και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Θεός, και θα κάνει. Εκείνο που βλέπει ο Θεός, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί βλέπει βαθιά στην καρδιά μας, βαθιά μέσα, ακούει τον πόνο της ψυχής μας, παρατηρεί τα δάκρυα, τα προσωπικά μας, και βλέπει όμως και αυτά που βλέπουμε. Βλέπουμε έναν κόσμο που είναι γεμάτος πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, σέλγια, κακία, φθόνο, ζήλια. Έναν διάβολο που είναι αρχηγός και βασιλιάς του κόσμου αυτού, ενάντιος του Θεού και ενάντιος δικός μας. Αλλά βλέπει ότι βλέπουμε κιόλας τη Σιών. Η Σιών είναι φρούριον, ακρόπολης, ένας από τους 7 λόφους πάνω στην οποία είναι χτισμένη η Ιερουσαλήμ. Είναι το όρος του Κυρίου το Άγιο, και το βλέπει, και βλέπει ότι βλέπουμε ότι είναι κατεστραμμένο, κατακριμνισμένο, είναι ακαλλιέργητο, δεν έχει καρπό, και είναι και έρημο, μέσα σε μια ερημιά και μοναξιά. Και ο Θεός πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους, που πολλοί είναι ξένοι μέσα στην ίδια τους τη χώρα, άλλοι είναι ξένοι σε άλλη χώρα, άλλοι προσεύχονται για τη σωτηρία των δικών τους ανθρώπων που δεν έρχεται γρήγορα, και άλλοι γιατί περιμένουν βοήθεια από τον ουρανό, και τους λέει: «Σεις που ακολουθείτε τη δικαιοσύνη του Θεού, το λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού και εξητείτε τον Κύριο, σταθείτε να βλέπετε, σταματήστε να βλέπετε στον κόσμο και στο κατεστραμμένο όρος του Κυρίου, ερημωμένο, άδειο, χωρίς καρπό, και βλέψτε πάνω στο βράχο από τον οποίο ελαττωμήθητε. Εσείς βγήκατε, είστε μια πέτρα ζωντανή από το βράχο τον αιώνιο, που είναι ο Λόγος του Θεού Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Βλέψατε το στόμιον του λάκου από το οποίο βγήκατε. Βγήκατε από ένα λάκο βορβορόδι και βρώμικο. Γυρίστε να δείτε από πού σας έβγαλε ο Κύριος, και σκεφτείτε. Σκεφτείτε τον πατέρα της πίστεως, τον αρχηγό της πίστεως των ανθρώπων, τον Αβραάμ, ότι και αυτός κάποτε βγήκε από ένα λάκκο από την Ουρ των Χαλδαίων, και είχε μια γυναίκα, τη Σάρα, στήρα. Αλλά είχε υποσχέσεις από το Θεό, και αυτές τον στήριζαν μέσα στο περπάτημα το δύσκολο. Και οι υποσχέσεις του Θεού πραγματοποιήθηκαν. Ο Θεός τον ευλόγησε και τον πλήθυνε. Και όπως ευλόγησε τον Αβραάμ και τη Σάρα, έτσι ο Θεός, πιστεύω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, ότι θέλει να παρηγορήσει τη Σιών. Θέλει να παρηγορήσει τον καθέναν από μας, και να μας πει: μη βλέπετε στο κατεστραμμένο όρος το Άγιο του Κυρίου. Ο Θεός θα σπλαχνιστεί την Σιών και θα την οικοδομήσει ξανά. Αδερφέ, θα σε οικοδομήσει ο Χριστός. Γιατί πολλές φορές ερχόμαστε στην Εκκλησία, βλέπουμε τους αδελφούς μας, νομίζουμε ότι είναι πολλοί. Λίγοι είναι όμως αν τους δεις στο σύνολο της Ελλάδος. Και νομίζουμε ότι όλοι οι άλλοι είναι ευλογημένοι εκτός από μας. Αλλά ο Θεός μας λέει ότι εσένα θα σε ευλογήσει πιο πολύ ο Θεός. Γι' αυτό μας παρηγορεί σήμερα. Και μας παρηγορεί με υποσχέσεις όχι μάταιες, αλλά αληθινές, ένδοξες.
γραμμένες μέσα στον αψευδή και θεόπνευστο λόγο του Θεού, θα σε οικοδομήσει. Και την έρημον τη ζωή σου ο Θεός θα την κάνει σαν την Εδέμ, γεμάτη δέντρα και καρπό πολύ και καλό. Και την ερημιά και τη μοναξιά σου ο Κύριος θα την κάνει σαν τον παράδεισο του Θεού. Εφροσύνη και αγαλίαση θα βρίσκεις μέσα σε αυτήν, και δοξολογία και φωνή ενέσεως. Και τώρα άκουσε με προσοχή, λαέ μου, λέει ο Θεός, και δώσε ακρόαση στα λόγια μου. Άκουσε με προσοχή τι έχω να σου πω και τι έχω να σου υποσχεθώ. Νόμος και λόγος Θεού θα εξέλθει παρεμού σε σένα. Και εγώ θα στήσω την κρίση μου και τη δικαιοσύνη μου για να σε κάνω φως των λαών. Δεν θα ευλογήσω μόνο σένα. Θα ευλογήσω το σπέρμα σου και το σπέρμα του σπέρματός σου. Γιατί λόγος Θεού θα εξέλθει από τον ουρανό σε σένα και από σένα στο περιβάλλον σου. Μη σκέφτεσαι τις βουλές σου και τις οδούς σου. Σήμερα, αδερφοί, μας προσκαλεί ο Θεός να σκεφτούμε τις βουλές του Θεού και τις αποφάσεις του Θεού. Η αποφάση του Θεού είναι ότι σε προσκαλεί και δέχθηκε στην πρόσκλησή Του. Σε καλεί και δέχτησε και στην κλίση Του. Και μας φανερώνει ότι καλές βουλές βουλεύεται. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που σε έσωσε και σου υποσχέθηκε. Τουλάχιστον δεν πέρασαν περισσότερα χρόνια από αυτά που πέρασε η Σάρα για να γεννήσει στα γεράματα γιο. Γιατί είναι πιστός ο υποσχεθής. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Γι' αυτό μη λυπάσαι. Να χαίρεσαι στο λόγο του Θεού που θα εξέλθει εκ του στόματός σου. Στη χάρη του Θεού που θα γίνει στη ζωή σου. Γιατί δεν σε έφερε εδώ απλώς για να σε βλέπει. Σε έφερε για να σε καταστήσει φως των λαών, φως των εθνών. Σείς είστε το φως του κόσμου. Σείς είστε το άλας της γης. Τα δικά σας έργα θα βλέπουν οι άνθρωποι και θα δοξάζουν το δικό σας τον Πατέρα, τον ουράνιο. Τώρα μπορεί να είναι παραλελειμμένα τα γόνατά μας, πιασμένα τα χέρια μας, αλλά θα έρθει δύναμης, γιατί αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού. Όταν το Πνεύμα το Άγιο, όταν έρθει ο καιρός. Και αδερφοί αγαπητοί, θα ήθελα να σας πω ότι περιμένουμε μια Πεντηκοστή, τη δική μας Πεντηκοστή ο καθένας, αλλά πρέπει να την περιμένουμε στο ανόη. Δεν θα έρθει την πρώτη μέρα ή τη δεύτερη, ούτε την τρίτη, ούτε την πέμπτη, ούτε την εβδόμη, ούτε την ενάτη. Θα έρθει την προορισμένη, προσδιορισμένη μέρα από το Θεό, τη δεκάτη μέρα, και θα έρθει δύναμης από τον ουρανό και λόγος θα εξέρχεται από το στόμα σου, νόμος και δικαιοσύνη Θεού, και θα βλέπεις το φως του Θεού να λάμπει στη ζωή σου και γύρω από σένα. Γι' αυτό υψώσατε τους οφθαλμούς σας στους ουρανούς και βλέπετε κάτω στη γη τώρα, αλλά με άλλη όραση, με άλλο βλέμμα. Όχι με φόβο και τρόμο και αγωνία μέσα από τα μάτια τα σάρκινα
και την όραση την ανθρώπινη, αλλά με ελπίδα, με χαρά και με δοξολογία μέσα από την όραση του Πνεύματος του Αγίου. Όλα αυτά που μας φοβίζουν, όλα αυτά θα καταστραφούν. Οι ουρανοί θα καούν και η γη και πάντα τα είναι αυτοί. Αλλά εμείς θα μένουμε στον αιώνα. Αλληλούια. Γιατί η σωτηρία είναι αιώνια. Δεν πρέπει όμως να παραλείψω ότι πριν από όλα αυτά η υπόσχεση που έδωσε ο Θεός είναι το 5 εδάφιο και ας το διαβάσουμε μαζί. Η δικαιοσύνη του Θεού πλησιάζει. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Κύριος. Η δικαιοσύνη του Θεού πλησιάζει. Η σωτηρία του Κυρίου εξήλθε. Και οι βραχίονες αυτού, η δύναμις και η εξουσία αυτού θα κρίνουν όλους τους λαούς. Και θα κρίνουν και εμάς. Αλλά εμάς με δικαιοσύνη Θεού και με ευλογία Πνεύματος Αγίου. Αδελφοί, η σωτηρία η δική μας είναι αιώνια. Και η δικαιοσύνη του Θεού στους αιώνες των αιώνων. Γι' αυτό μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι ακόμη τους ονειδισμούς. Μη φοβάσαι ακόμη τις ύβρις. Μην ταράζεσαι για αυτά που βλέπεις και ακούς μέσα στον κόσμο αυτό και μερικές φορές και μέσα στην Εκκλησία. Γιατί ο Κύριος έρχεται. Έρχεται να παραλάβει μία Εκκλησία. Αγία, τέλεια. Μία έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητήτων, τιούτων. Αλλά και μία Εκκλησία ένδοξο. Πριν έρθει λοιπόν να την παραλάβει, θα τη δοξάσει. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί σήμερα είμαστε εδώ. Και ευχαριστούμε τον Θεό αν παραμείνουμε εδώ. Γιατί όταν θα έρθει να τη δοξάσει, θα απολαμβάνουμε και εμείς τη δόξα Του. Ας ξεχάσουμε λοιπόν την όραση αυτών των ματιών που βλέπουν χαμηλά και ας δούμε σήμερα με τα μάτια του Πνεύματος του Αγίου, με τα μάτια που βλέπει ο Θεός. Και ο Θεός βλέπει ότι η σωτηρία του εξήλθε, η σωτηρία πλησιάζει και η δόξα Του θα αποκαλυφθεί στην Εκκλησία. Αλλά προσοχή, θα αποκαλυφθεί η δόξα Του στην Εκκλησία. Ήδη άρχισε, ήδη ανοίχτηκαν οι πύλες. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι η κρίση του Κυρίου θα αρχίσει πρώτα από τον οίκον του Θεού, γιατί πρέπει να διακαθαρίσει το αλώνιον. Σήμερα λοιπόν με χαρά περιμένουμε τη δόξα του Θεού να φανερωθεί στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην Εκκλησία αυτή που μας πρόσθεσε ο Θεός, στην Εκκλησία στην πατρίδα μας και στην Εκκλησία σε όλο τον κόσμο. Με χαρά περιμένουμε την έκρηξη του Πνεύματος του Αγίου που έρχεται, πλησιάζει, έφτασε. Αλλά όχι μόνο με χαρά και με φόβο Θεού. Να μετανοήσουμε, αδελφοί. Να μετανοήσουμε με όλη μας την καρδιά. Να επιστρέψουμε στο Θεό. Να πούμε, Κύριε, εις πολλά πτεωμενά πάντες κι εγώ, κι εσύ και όλοι μας. Να ζητήσουμε το έλεος του Θεού που δεν έχει όρια, τη χάρη του Χριστού. Να ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού εξομολογούμενοι όλες τις αμαρτίες μας. Να ταπεινωθούμε και ενώπιον των αδελφών μας. Υποφέρω, θεωρούνται αλλήλους υπερέχοντες. Και να προσκαρτερούμε με ελπίδα βεβαία και ασφαλή για τη δόξα του Θεού. Πλησιάζει, έρχεται, νάτι, αλληλούια. Αμήν, αδερφοί. Τώρα θέλω να σας παρακαλέσω να σηκωθούμε να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε από τον Κύριο έλεος, χάρη, αλλά και να ταχύνει το έργο αυτού στον καιρό αυτού. Να είμαστε και εμείς μέσα σε αυτούς που θα ζήσουμε και θα απολαύσουμε
τη δόξα του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Με όλη μας την καρδιά, αδερφοί, με όλη μας την καρδιά, να ζητήσουμε έλεος και χάρη και τη δόξα του Θεού. Με όλη μας την καρδιά. Και ο αδερφός μας ο Βασίλης ο Καβίδας σας μας φέρει ενώπιον του Κυρίου.